Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να μελετούμε τα κείμενα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου που μιλούν για την αγάπη. Τα χαρακτηριστικά της αγάπης, βασικό χαρακτηριστικό της, λέει ο Άγιος. Τούτο μάλιστα αφιλούντος εστί, το τας ευεργεσίας λέγειν διαπαντός και εγκαλοπίζεσθε ταύτες. Αποτέ γάρ φίλτρου τούτο γίνεται, και αυτό πάλιν ανάπτει το φίλτρον. Δηλαδή, αυτό προπάντων είναι γνώρισμα εκείνου που αγαπάει, το να διηγείται συνεχώς τις ευεργεσίες και να νιώθει υπερηφάνεια για αυτές, γιατί και αυτή η διήγηση γίνεται βέβαια από αγάπη και αυτή η ίδια πάλι ανάβει την αγάπη. Τα χαρακτηριστικά της, λέει ο Άγιος, οράς, διόσον δείκνηση την αγάπην, το τα απόρριτα υπήν, το πρώτος επιδραμήν τη φιλία, το μεγάλα αυτής χαρίσαστε τα αγαθά, το παθήν υπέρ αυτών και παραμένην διηνεκός αυτής. Μετάφραση. Βλέπεις με πόσους τρόπους αποδεικνύει ο Χριστός την αγάπη του προς τους μαθητές του. Τους λέει τα μυστικά του. Πρώτος αυτός σπέβδει να συνάψει μαζί τους φιλία. Τους χαρίζει μεγάλα αγαθά. Πάσχει για χάρη τους. Και παραμένει συνεχώς κοντά τους. Ο πόνος μας για τους δοκιμαζόμενους εφραίνει το Θεό. Ουδέν γάρ ούτω τον Θεόν εφραίνειν ίωθεν, ως το μετά πολλής προθυμίας αλγίν υπέρ των μελών των ημετέρων. Δηλαδή, τίποτε δεν εφραίνει τόσο το Θεό, όσο τον απονούμε με μεγάλη προθυμία για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, που είναι μέλη του σώματός μας, του σώματος της Εκκλησίας. Περί του ότι αγαπάει αληθινά εκείνος που συμμετέχει στη χαρά των άλλων. Τι αυτή ή της αγάπης δύναμης, τους ουκ απολάβοντας των απολαβόντων εξίσης ποιή χέριν, κοινά τα των πλησίων αγαθά πείθουσα νομίζειν. Δηλαδή, τέτοια είναι η δύναμη της αγάπης, ώστε εκείνους που στερούνται τους κάνει να χαίρουν όσο και εκείνοι που απολαμβάνουν, γιατί τους πείθει να θεωρούν τα αγαθά των συνανθρώπων τους σαν δικά τους αγαθά. Τα χαρακτηριστικά της. Όταν της περί την αγνησίως διάκειται, πάντα πράτην σπουδάζει. Α, των αγαπόμενων εφέλκεσθε δύνατε εις το περί αυτών πόθων. Όταν αγαπάει κανείς κάποιον με γνήσια αγάπη, προσπαθεί να κάνει όλα όσα μπορούν να ελκύσουν τον αγαπόμενο κοντά του. Ο ελεύθερος και ευγενής συμβουλεύει να αγαπούμε. Λέει ο Άγιος, «Εραστής έσω της αγάπης, ευγνωμόνων ψυχών τούτο, το ούτο προτρέπεστε, και ελευθέρων και ευγενών». Δηλαδή, να είσαι εραστής της αγάπης. Αυτό, το
Το να δίνεις δηλαδή τέτοια συμβουλή είναι γνώρισμα των ευγνωμόνων και ελευθέρων και ευγενών ψυχών. Προσκολόμαστε σε εκείνον που μας αγαπάει και μας επαινεί. Λέει ο Άγιος, «Καν γάρ μηδέν όμεν ευπαθώντες παράτινος, ακούομεν δε ότι φιλών ημάς διατελεί, επαινών ημάς και θαυμάζων, ευθέως αυτό συγκολόμεθα και στέργομεν ως ευεργέτην». Δηλαδή, κι αν ακόμη δεν ευεργετηθήκαμε καθόλου από κάποιον, αλλά ακούμε ότι μας αγαπάει, μας επαινεί και μας θαυμάζει, αμέσως προσκολόμαστε σε Αυτόν και Τον δεχόμαστε σαν ευεργέτη μας. Χαρακτηριστικά της αγάπης. Τι ούτων γάρι αγάπη. Άγρυπνον τι χρήμα και μεμεριμνημένον εστί, και ουχή τους φιλουμένους μόνον επί της διανοίας περιφέρουσιν οι φιλούντες, αλλά και όσα αν αυτοίς υπόσχονται δώσιν, των μελώντων απολαμβάνειν ακριβέστερον την μνήμην έχουσιν. Μετάφραση. Τέτοιο πράγμα είναι η αγάπη, άγρυπνη και γεμάτη φροντίδα για τους άλλους, και όσοι αγαπούν δεν φέρνουν συνεχώς στο νου τους μόνον εκείνους που αγαπούν, αλλά και όσα υποσχέθηκαν να τους δώσουν τα θυμούνται συχνότερα από εκείνους που πρόκειται να τα απολαύσουν. Χαρακτηριστικά της αγάπης. Ο αγαπών ούκ επιτά την βούλεται μόνον, αλλά και επιτάτεσθε, και χέρι μάλλον επιτατώμενος, υπερ επιτάτων. Ο αγαπών χαρίζεσθε βούλεται μάλλον ή χάριν λαμβάνειν. Ο αγαπών και βούλεται χαρίζεστε το αγαπωμένο και ου βούλεται δοκίν χαρίζεστε. Μετάφραση. Αυτός που αγαπάει δεν επιθυμεί μόνον να διατάσει, αλλά και να διατάσσεται, και χαίρεται περισσότερο όταν διατάσσεται παρά όταν διατάσσει. Όποιος αγαπάει θέλει περισσότερο να ευεργετεί παρά να ευεργετείται. Εκείνος που αγαπάει επιθυμεί να ευεργετεί τον αγαπόμενο, δεν θέλει όμως να φαίνεται ότι ευεργετεί. Βασικά γνωρίσματα της αγάπης. Λέει ο Άγιος, «Ο γάρ φιλών ουκ ούτως επιτάτων, ως επιτατώμενος χέρι, και τίγε το επιτάτην ειδή, αλλά μετατίθησιν αυτή των πραγμάτων την φύσιν, και πάντα εν χερσίν έχουσα παραγίνεται τα αγαθά, πάσης μητρός υπιωτέρα, πάσης βασιλίδος ευπορωτέρα, και τα επίπονα κούφα και ράστα ποιή, την μεν αρετήν εύκολον, την δε κακίαν πικροτάτην ημίν αποφαίνουσα». Μετάφραση. Αυτός που αγαπάει δεν χαίρεται τόσο όταν διατάσσει όσο όταν διατάσσεται. Αν και βέβαια το να διατάσσει κανείς είναι ευχάριστο, αλλά η αγάπη αλλάζει τη φύση των πραγμάτων και έρχεται με τα χέρια γεμάτα από αγαθά, ημερότερη από κάθε μητέρα, πλουσιότερη από κάθε βασίλισσα, και κάνει τα κοπιαστικά ελαφρά και πάρα πολύ εύκολα, και αποδεικνύει σε μας ότι η αρετή είναι εύκολη και η κακία πάρα πολύ πικρή. Η αγάπη δεν ζητεί τίποτε πέρα από τον αγαπόμενο. Λέει ο Άγιος, «Το φιλούντι τούτο αρκεί εις αμοιβήν, το φιλήν τον ερώμενον τον εαυτού, και πλέον ουδέν επιζητεί, ουδέ ηγείται τι μίζον είναι τούτου». Δηλαδή, σε εκείνον που αγαπάει αρκεί για αμοιβή τούτο μόνον, το να αγαπάει τον αγαπημένο του, και δεν επιζητεί τίποτε περισσότερο από αυτό, ούτε θεωρεί τίποτε ανώτερο από αυτόν τον αγαπημένο. Γνώρισμα της αγάπης να αρέσει στον αγαπημένο. Λέει ο Άγιος, «Φιλούντος μάλιστα τούτο εστί, το μηδέποτε αφίσταστε
αυτόν το οφειλουμένο δοκούντον. Δηλαδή, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εκείνου που αγαπά είναι τούτο, να μην απομακρύνεται ποτέ από εκείνα που αρέσουν στον αγαπημένο. Η αγάπη κάνει τα δύσκολα εύκολα. Τις αγαπώσει και τα δύσκολα εύκολα γίνεται. Δηλαδή, σε αυτούς που αγαπούν και τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Η αγάπη δεν κρύβεται. Ουδέ γάρ ένι γνησίως φιλούντα λαθήν. Δηλαδή, δεν είναι δυνατό να διαφύγει την προσοχή όποιος αγαπάει ειλικρινά. Χαρακτηριστικό της αγάπης η θυσία. Πατέρων ούτι φιλοστοργότερη και όσπερ οι χρήματα φιλούντες ούκαν έλλειντο δαπανή σε χρήματα, αλίδιον αν εν στενοχωρία γέννητο, ή εκείνα ίδιεν ελατούμενα. Ούτω και ο προς τίνα ιδέως έχων, μυρία αν έλλειτο παθήν, ή των αγαπόμενων καταβλαπτόμενων ιδίν. Δηλαδή, αυτοί που αγαπούν είναι περισσότερο φιλόστοργοι από τους πατέρες και όπως αυτοί που αγαπούν τα χρήματα δεν θα προτιμούσαν ποτέ να δαπανίσουν χρήματα, αλλά θα θεωρούσαν περισσότερο ευχάριστο να στερηθούν παρά να ειδούν τα χρήματα να λιγοστεύουν, έτσι και αυτός που αγαπάει πολύ κάποιον θα προτιμούσε να πάθει άπειρα κακά παρά να ειδεί αυτόν που αγαπά να ζημιώνεται. Περί του ότι όποιος αγαπάει δεν απελπίζεται ποτέ για τη διόρθωση του παιδιού, αλλά υπομένει και πιστεύει σε αυτή. Λέει ο Άγιος, «Η αγάπη πάντα ελπίζει, πάντα τα Χριστά φυσήν, ούκ απογεινώσκει του αγαπωμένου, αλλά καν φαύλος ή παραμένει διορθουμένη προνοούσα επιμελουμένη, πάντα πιστεύει». Ούγαρα απλώς ελπίζει φυσήν, αλλά και πιστεύει εκ τους φόδρα φιλήν. Καν μη εκβαίνει κατά την ελπίδα τα Χριστά ταύτα, αλλότι φορτικότερος εκείνος ή και ταύτα φέρει. Πάντα γαρ φυσήν υπομένει. Δηλαδή, η αγάπη ελπίζει για όλα. Ελπίζει, λέει, για όλα τα αγαθά. Δεν απελπίζεται για τη διόρθωση αυτού που αγαπάει, αλλά κι αν ακόμη είναι διεφθαρμένος, εξακολουθεί να επιμένει στην προσπάθεια να τον διορθώσει, να προνοεί και να φροντίζει με ζήλο. Δέχεται με εμπιστοσύνη κάθε τι καλό που αφορά τον πλησίον. Δεν ελπίζει δηλαδή μόνον, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και έχει εμπιστοσύνη από την πολλή αγάπη. Κι αν ακόμη οι ελπίδες του για τα αγαθά αυτά δεν καρποφορούν, αλλά εκείνος γίνεται ακόμη πιο κουραστικός, και αυτό το υπομένει, διότι η αγάπη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα υπομένει όλα. Η γνήσια αγάπη δεν έχει ανάγκη από πολύ χρόνο. Λέει ο Άγιος, «Της γάρ γνησίως η δόση φιλήν, ουδή εις τούτο χρόνο μακρού, αλλά και εν βραχή δυνατόν κατορθώσε το παν». Δηλαδή, σε εκείνους που ξέρουν να αγαπούν αληθινά, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να το δείξουν, αλλά είναι δυνατόν και σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατορθώσουν το παν. Την αγάπη δεν την μειώνει η απόσταση και η πάροδος του χρόνου. Τι ούτι γάρ της αγάπης η οθαλμή, ου χωδό διακόπτονται, ου χρόνο μαραίνονται. Δηλαδή, τέτοια είναι τα μάτια της αγάπης. Δεν διακόπτονται από το δρόμο, ούτε μαραίνονται από το χρόνο. Η αγάπη είναι παντοδύναμη. Τι αυτή γάρ της αγάπης η δύναμης. Ου διήργεται οδού μήκη. Ουδέ μαραίνεται χρόνου πλήθη. Ουδέ νικάται πειρασμόν επαγωγές. Αλλά ταύτα νικόσα
ανωτέρα πάντων γίνεται και προς ύψος άφατον έρεται. Μετάφραση. Τέτοια είναι η δύναμη της αγάπης. Δεν εμποδίζεται από την απόσταση του δρόμου, ούτε μαραίνεται από τον πολύ χρόνο, ούτε νικέται από τις επιθέσεις των πειρασμών. Αλλά νικώντας όλα αυτά, αναδεικνύεται ανώτερη από όλα και υψώνεται σε απερίγραπτο ύψος. Την αγάπη δεν την εμποδίζουν οι αποστάσεις. Τι ούτων γάρ το φιλίν, ού κολλιέται τόπο, ού διήργεται οδού μήκη, αλλά πάσαν ραδίως περιήπταται την οικουμένην και συγκίνεται της αγαπωμένης. Δηλαδή, τέτοια είναι η αγάπη. Δεν εμποδίζεται από τον τόπο, ούτε παρεμποδίζεται από το μήκος του δρόμου, αλλά με ευκολία πετάει πάνω από όλη την οικουμένη και συναντάται με εκείνους που αγαπά. Η γνήσια αγάπη ακμάζει διαρκώς. Τι αυτή γάρ της γνησίας αγάπης η φύσης, ού χρόνο μακρό μαραίνεται, ού δυσκολία πραγμάτων αμαυρούται, αλλά μένει διηνεκώς ακμάζουσα. Δηλαδή, τέτοια είναι η φύση της αγάπης. Δεν μαραίνεται από τον πολύ χρόνο, ούτε επισκιάζεται από τη δυσκολία των περιστάσεων, αλλά μένει διαρκώς ακμαία. Η αγάπη δεν εμποδίζεται από τίποτε, λέει ο Άγιος, τι ούτων της αγάπης το πτερών, και οδόν και διάστημα ευκόλως περά και πραγμάτων περιστάσεως υψηλότερων γίνεται. Δηλαδή, τέτοια είναι τα φτερά της αγάπης, διασχίζουν εύκολα και δρόμο και απόσταση και υπερνικούν δυσμενείς καταστάσεις. Την αγάπη δεν την ελαττώνει κανένα εμπόδιο, λέει ο Άγιος, τι ούτων γάρ φιλήν γνησίως, επιγλώτης αεί τους ποθουμένους έχειν παρασκευάζει, ο και ημείς ποιούμεν, επειδή σφόδρα φιλούμεν, και τούτο είστε και ημείς. Τα αυτούν άπαντα λογιζόμενοι, μη νομίζετε εραθυμικένε ημάς, μηδέο λιγόρους το χρόνο γεγενήσθε περί την διάθεσιν την ημετέραν. Η γάρα αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, αλλά καν χρόνος παρέλθει μακρός, καν πραγμάτων αυξηθώς η δυσκολία, καν μακροτέρω της οδού μήκη διηργόμεθα, ουδενή τούτον αυτή διακόπτεται, ουδέ εξίτηλος γίνεται, αλανθή μιζόνος και επιδίδωσιν. Μετάφραση. Τέτοια είναι η γνήσια αγάπη. Μας κάνει να έχουμε διαρκώς στη γλώσσα μας αυτούς που ποθούμε, πράγμα που κάνω κι εγώ, επειδή σας αγαπώ πολύ και αυτό το ξέρετε κι εσείς. Αναλογιζόμενοι λοιπόν όλα αυτά, μην νομίζετε ότι σας έχω παραμελήσει, ούτε ότι με το χρόνο έγινα αδιάφορος προς την αγάπη τη δική σας, γιατί η αγάπη δεν χάνει ποτέ τη δύναμή της, αλλά κι αν ακόμη περάσει πολύς χρόνος, κι αν αυξηθούν οι δύσκολες περιστάσεις, κι αν εμποδιζόμαστε από τη μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει, με τίποτε από αυτά δεν διακόπτεται αυτή ούτε ξεθοριάζει, αλλά αντίθετα ακμάζει περισσότερο και αυξάνεται. Την αγάπη δεν την ελαττώνει τίποτε, λέει ο Άγιος, τι ούτων το γνησίος φιλήν, ου χρόνο, ου τόπο, ου χωδό μήκη, ου πραγμάτων περιστάσει εξίτηλων γίνεται. Δηλαδή, τέτοια είναι η γνήσια αγάπη. Δεν εξαλείφεται ούτε από το χρόνο, ούτε από τον τόπο, ούτε από την απόσταση του δρόμου, ούτε από τις δύσκολες περιστάσεις. Η αγάπη είναι φλόγα που δεν γνωρίζει εμπόδια, λέει ο Άγιος, τι ούτων το φιλήν, ού διήργεται οδού διαστήμασιν,
ου μαραίνεται ημερών πλήθη, ου νικάται θλίψεων περιστάσει. Αλυσίψος έρεται διαπαντός και φλογός μιμείται δρόμων. Μετάφραση. Τέτοια είναι η αγάπη. Δεν παρεμποδίζεται από την απόσταση του δρόμου, δεν μαραίνεται από τον πολύ καιρό, δεν καταβάλλεται από τις δύσκολες περιστάσεις, αλλά υψώνεται πάντοτε ψηλά και μιμείται τη διαδρομή της φλόγας. Χαρακτηριστικό της αγάπης, η ελεύθερη απόφαση. Το της αγάπης, ουκ έστιν ανάγκης, αλλά προαιρέσεως. Το θέμα της αγάπης, δηλαδή, δεν είναι υπόθεση εξαναγκασμού, αλλά ελεύθερης εκλογής. Η αγάπη δεν σιωπά. Και αυτή της αγάπης η φύσης, ουκ ανέχεται σιγάν, αλλά καν θρασίτητος μέλι κρίνεσθε το αυτής πληρεί. Δηλαδή, τέτοια είναι η φύση της αγάπης, δεν ανέχεται να σιωπά, αλλά κάνει το χρέος της, έστω κι αν πρόκειται να κατηγορηθεί για θρασίτητα. Η αγάπη δεν αντέχει τον χωρισμό. Της φιλούσι και ο βραχής χρόνος του χωρισμού πολύς και άφατος φαίνεται. Δηλαδή, σε εκείνους που αγαπούν, ο σύντομος χρόνος του χωρισμού φαίνεται πολύς και ανίποτος. Γνώρισμα της αγάπης. Φιλούντος δε εστί, το καν νεκρούς παρέχος είναι ανισταμένους οι σπουδάζοντες ημάς αφελκίσε του φιλουμένου, μη δούτος αφίσταστε. Δηλαδή, γνώρισμα εκείνου που αγαπάει είναι να μην εγκαταλείπει εκείνον που αγαπάει και αν ακόμη αυτοί που προσπαθούν να τον απομακρύνουν από κοντά του ανασταίνουν νεκρούς. Περί του ότι όποιος αγαπάει δέχεται και τιμωρίες από τον αγαπόμενο. Λέει ο Άγιος. Της οτου ου νερώσιν ούτω κακόν τι παθήν υπέρ ον παρόξυναν των ερώμενων, αλλά αυτό προπάντων το παροξύνε των αγαπόμενων. Καν οργιστής ούτως μη κολλάσει, μιζόνωσε βασάνισε τον εραστήν. Αν δε δίκη να πετήσει, μάλλον παρεμηθήσα το. Δηλαδή, εκείνοι που ερωτεύονται οποιονδήποτε με πάθος, δεν δυσανασχετούν, αν κακοπαθήσουν για τις πράξεις τους με τις οποίες εξόργησαν το αγαπημένο πρόσωπο, αλλά κυρίως επειδή εξόργησαν αυτόν που αγαπούσαν. Και αν ακόμη οργιστεί αυτός που πικράθηκε και δεν τους τιμωρήσει, υποφέρουν πολύ περισσότερο αυτοί που αγαπούν με πάθος. Αν αντίθετα τους τιμωρήσει, μάλλον ανακουφίζονται, γιατί έστω και με αυτό τον τρόπο ασχολείται με το πρόσωπό τους και δεν τους περιφρονεί. Να μην συνεισφέρουμε λιγότερα από όσα μπορούμε. Λέει ο Άγιος, τούτο εστί το ζητούμενον, ούκο λίγα ή πολλά καταθήνε, αλλά μηδέν ελάτο της οικίας δυνάμιος εις ενεγκίν. Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο, όχι το να συνεισφέρεις λίγα ή πολλά, αλλά το να μην συνεισφέρεις λιγότερα από όσα μπορείς. Χρέος των παιδαγωγών να αγαπούν τα παιδιά όπως η μητέρα το βρέφος. Λέει ο Άγιος, λάβε αυτόν εις τον κόλπον σου, όσοι άρε τυθινός τον θυλάζοντα, εις την γη νυν όμωσα της πατράσιν αυτόν. Δηλαδή, πάρε αυτό το λαό στην αγκαλιά σου, όπως παίρνει η τροφός το βρέφος που θυλάζει, και οδήγησέ τον στη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους πατέρες τους. Τα λόγια αυτά ελέγχθησαν από το Θεό στο Μωυσή, που είχε αναλάβει το δύσκολο έργο να οδηγήσει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, δηλαδή στη χώρα των υποσχέσεων.
περί του ότι η αγάπη είναι πηγή δακρύων, αλλά και περί του ότι τα δάκρυα είναι πηγή χαράς και ειδονής. Λέει ο Άγιος, «Καν λυπήσει τον φιλούντα ο αγαπόμενος, θυμός μεν ουδαμού φαίνεται, δάκρυα δε και παρακλήσεις και οικετηρίε, το σούτον απέχει του παροξυνθήνε, καν ήδη αμαρτάνοντα πενθεί και οδυνάται, αλλά και η οδύνη αυτή ειδονήν φέρει, της γάρα αγάπης και τα δάκρυα και η λύπη γέλωτος παντός οι δύο και χαράς, ούκο το γούν αναπαύονται οι γελώντες, ως οι υπέρ φίλην κλαίοντες, καν απιστής επίσχες αυτών τα δάκρυα, και ως τα ανήκεστα παθόντα ούτω δυσχεραίνουσιν». Δηλαδή, «Και αν ακόμη εκείνος που αγαπιέται λυπήσει εκείνον που τον αγαπάει, εκείνος που αγαπάει δεν θυμώνει καθόλου, αλλά δακρύζει και παρακαλεί και απευθύνει λόγια οικετευτικά. Τόσο πολύ απέχει από του να οργιστεί, και αν ειδεί κάποιον να αμαρτάνει, πενθεί και πονάει, αλλά και ο πόνος αυτός φέρνει ευχαρίστηση, γιατί τα δάκρυα της αγάπης και η λύπη είναι γλυκύτερα από κάθε γέλιο και χαρά. Δεν ξεκουράζονται τόσο εκείνοι που γελούν, όσο εκείνοι που κλαίνε για τους φίλους, και αν δεν το πιστεύεις, σταμάτησε τα δάκρυά τους και θα τους ειδείς να ασθενοχωρούνται, σαν να έπαθαν κάτι το ανεπανόρθωτο». Ιδιότητες της αγάπης. Η αγάπη είναι έμφυτη. Η οκνηρία μας οδηγεί στην κακία. Λέει ο Άγιος, «Ενέθηκεν ο Θεός τη φύση φίλτρον τη ημετέρα, ώστε αλλήλους αγαπάν. Παν γαρ φυσί, ζώον αγαπά το όμοιον αυτού και άνθρωπος των πλησίων αυτού. Οράς ότι προς την αρετήν έχομεν από της φύσεως σπέρματα, τα δε της κακίας παραφύσινες την. Είδε ταύτα μάλλον κρατεί της πολύσιμων νοθείας τούτο τεκμήριον». Δηλαδή, ο Θεός φύτεψε μέσα στη φύση μας το φίλτρο της αγάπης, ώστε ο ένας να αγαπάει τον άλλον. Γιατί, όπως λέγει η Αγία Γραφή, κάθε ζώο αγαπάει το άλλο ζώο με το οποίο συγγενεύει και ο άνθρωπος αγαπάει τον πλησίον του. Βλέπεις ότι έχουμε φυσική κλίση προς την αρετή, ενώ η κλίση προς την κακία οφείλεται στη διαστροφή της φύσεως. Αν επικρατεί περισσότερο η κλίση προς την κακία, αυτό είναι απόδειξη της μεγάλης μας νοθρότητας. Η αγάπη είναι αυτοθυσιαστική και ταπεινή. Λέει ο Άγιος, «Ο αγαπών ως χρή των πλησίων, ου παρετείται δουλεύειν αυτό παντός δούλου ταπεινότερον. Καθάπεργάρ πύρο μιλήσαν κυρό, μαλάσιρα δίος αυτών. Ούτω και η της αγάπης θερμότης πάντα τύφων και απώνιαν πυρός σφοδρότερον διαλύει». Δηλαδή, εκείνος που αγαπάει όπως πρέπει τον πλησίον, δεν αρνείται να τον υπηρετεί ταπεινότερα από κάθε δούλο, γιατί όπως η φωτιά όταν ενωθεί με το κερί, το μαλακώνει εύκολα, έτσι ακριβώς και η θερμότητα της αγάπης διαλύει πιο γρήγορα από τη φωτιά κάθε έπαρση και ανόητη υπερηφάνεια. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με τη μελέτη των κειμένων του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Μέχρι τότε, χαίρετε.
Ιερατορική Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρόνη.